Και πάμε στον αντίποδο όλων αυτών τώρα. Η ιστορία τούτης της μέρας έχει έναν άνθρωπο για τον οποίο θα μιλήσουμε και ο οποίος κατηγορείται, ο οποίος ήταν και επιστημονικός και ήταν και συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων. Κατηγορείται λοιπόν ότι είχε ένα ακίνητο. Το ακίνητο αυτό το νίκιαζε, το ίδιο ακίνητο το νίκιαζε για την ίδια περίοδο σε κανένα 31 λίρα. Έπαιρνε πρωταβολή για τα χρήματα, γύριζε κάποια χρήματα, λιγότερα από αυτά που έπαιρνε, στους ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν πια να κινηθούν νομικά εναντίον του. Δεν είναι δικηγόρος και ο ίδιος. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί για να μιλήσουμε μετά με κάποια από τα θύματα του, αλλά να ακούσουμε και τον ίδιο. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη από τους ανθρώπους αυτούς. Βρέθηκα σε απόγνωση. Από την άλλη, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός και εκείνοι εν γνώση τους ότι ένα τόσο μεγάλο ακίνητο νοικιάζεται σε μια τιμή ευκαιρίας δώρου, θα έλεγα. Είναι ο 40χρονος άνδρας που νοίκιασε 31 φορές το σπίτι του στην Αγία Παρασκευή και έτσι φέρεται να τσέπωσε κάτι λιγότερο από 130.000 ευρώ από τους ανυποψίαστους ενοικιαστές. Υπάρχει μια πραγματικότητα ότι οφείλω χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ την καταγγελία, αν όχι ψευδή, υπερβολική. Είναι υπερβολική. Μιλά αποκλειστικά στο Live News και αποδίδει τις συνολικά 31 περιπτώσεις απάτης σε μία παρανόηση ανάμεσα σε εκείνον και τους εξεγριωμένους ενοικιαστές που κινούνται πλέον νομικά. Έγιναν κάποιες παρανοήσεις διότι οι ημερομηνίες που ήθελαν οι άνθρωποι να μπουν ήταν πάρα πολύ κοντινές στην ενοικίαση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έτσι αυτές οι στρεβλώσεις. Νοικιάστηκε σε έναν αριθμό ανθρώπων και κακώς έγινε αυτό. Συστήνεται ως δικηγόρος και δηλώνει τυφλός. Εξηγεί στην κάμερα της εκπομπής και τη Ρία Τσοχαντάρη πως νοίκιασε το διαμέρισμά του σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, καθώς ήταν σε οικονομικό αδιέξοδο μετά την απόλυσή του από τη Βουλή των Ελλήνων. Τελικά με απέλυσαν. Γιατί με απέλυσαν? Διότι έγιναν κάποιες καταγγελίες από ανθρώπους άσχετους με τα ενοίκια ότι μου δάνεισαν κάποια χρήματα στα οποία από κάποιο σημείο και μετά δεν ήμουν τυπικός ως προς την επιστροφή τους. Μιλά μέσα από το επίμαχο διαμέρισμα που νίκιαζε, το οποίο βρίσκεται στον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή. Όπως λέει, ζητούσε 700 ευρώ από τους πελάτες, αν και το εν λόγω ακίνητο μπορούσε να το νοικιάζει έως και 2.000 ευρώ. Συνέβη διότι είχα μία πλάνη αρκετά μεγάλη ως προς την τιμή ενοικίασης αυτού του ακινήτου. Κανείς εκ των ανθρώπων αυτών δεν πρόκειται να μείνει χωρίς να λάβει επιστροφή των χρημάτων του. Και μπορεί ο 40χρονος κατηγορούμενος να υποστηρίζει πως δεν είχε σκοπό να εξαπατήσει. Τα δεκάδες θύματα του όμως ξεσπούν στο Live News, περιγράφοντας το πόσο εν λόγω κύριος τους απέσπασε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Μας έλεγε ότι πιέζομαι οικονομικά και δεν έχω χρήματα να κάνω τη μετακόμιση και δεν έχω χρήματα να βάψω το σπίτι. Και αν μπορούμε να του προσκομίσουμε όλα τα χρήματα του χρόνου. Παρ' όλα αυτά του δώσαμε τα χρήματα μπροστά τους δύο μήνες και την εγγύηση. Ήταν 2.100. 2.100 ευρώ έδωσε η συγκεκριμένη κυρία που μόλις ακούσατε για να νοικιάσει το περασμένο Μάρτιο το διαμέρισμα του 40χρονου. Εμείς ψάχναμε να νοικιάσουμε κάποιο σπίτι για το διαμέρισμα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Του τηλεφώνησα, μου είπε ο κύριος αυτός ότι πρέπει να περάσετε σύντομα αν θέλετε να το δείτε, γιατί θα το νοικιάσω. Προκειμένου να μην χάσει το σπίτι που θα στέγαζε την ίδια και την οικογένειά της, πίστηκε τελικά να καταθέσει το απαιτούμενο ποσό στις 31 Μαρτίου. Από την επόμενη κιόλας ημέρα άρχισαν, όπως λέει, οι δικαιολογίες. Κάτι έρχεται να μας βρωμάει. Μετά μας είπε ότι δεν θα μπορέσω να σας παραδώσω το σπίτι την ημερομηνία που είχαμε συμφωνήσει και μας το πήγαινε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Εμείς καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Βάλαμε μία δικηγόρο, η οποία έψαξε και βρήκε ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει απάτες. Εμείς δώσαμε όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο σε μια εγγύηση. 9% δηλαδή. Το νούμερο ζαλίζει. Η γυναίκα αυτή έδωσε 9.100 ευρώ στον 40χρονο άνδρα για να νοικιάσει το διαμέρισμά του. Όλες οι συναλλαγές και όλες οι επικοινωνίες μας ήταν ηλεκτρονικά. Δηλαδή και η πρώτη καταβολή που ζητήθηκε έγινε διατραπεζικά σε λογαριασμό που ήταν δικαιούχος. Έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της όταν ο κατηγορούμενος επικοινώνησε μαζί της και την ενημέρωσε πως τελικά είναι αδύνατη η μετακόμιση, καθώς του επιδόθηκε απόφαση πληστηριασμού του διαμερίσματος. Πήραμε το
πατέρα του, μας είπε χαρτί και γαλαμάρι ότι δεν μπορείτε να μπείτε στο σπίτι γιατί ο γιος μου το έχει μισθώσει σε άλλους. Του είπαμε τι είναι αυτά που μας λέτε, αποκλείεται, εμείς θέλουμε να μπούμε στο σπίτι. Όχι, λέει, δεν μπορείτε να μπείτε εξάλλου, το σπίτι θα βγει σε πληστηριασμό. Μέσα από γνωστές ιστοσελίδες ενοικίασης ακινήτων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έχει διαπράξει τουλάχιστον 31 περιπτώσεις απάτης. Συνολικά απέσπασε 128.000 ευρώ, ενώ έχει επιστρέψει μόλις 32.000. Κοιτάξτε πώς έχουν τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε τη Ρία Τσοχαντάρη, η οποία είναι στο επίμαχο σπίτι. Γινόταν το εξής. Έμπαινε μια αγγελία για αυτό το σπίτι το οποίο βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Η τιμή που φέρεται να προσφερόταν το σπίτι ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Άρα λοιπόν όποιος ενδιαφερόταν να νοικιάσει έβλεπε ένα σπίτι το οποίο ήταν πολύ πιο χαμηλά από την υπόλοιπη αγορά. Άρα αμέσως πήγαινε για να το δει. Ήταν η ευκαιρία που όλοι ψάχνουν όταν θέλουν να νοικιάσουν ένα ακίνητο, αλλά πια σχεδόν κανένας δεν βρίσκει. Ήταν λοιπόν μια ευκαιρία και γενικά τις ευκαιρίες που είναι ακραίες, σας το έχω πει, να σας υποψιάζουν πάντα και να μην τις εμπιστεύεστε. Πήγαιναν να δουν το σπίτι και εκεί τους έλεγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι επειδή έχω κάποια προβλήματα, είναι χαμηλό το ενίκιο, θα μου δώσετε πολλά λεφτά μπροστά. Ακόμα και ένα χρόνο μπροστά. Όταν κάποιος έκανε τον υπολογισμό και αν είχε τα χρήματα, σου λέγε από το να τον νοικιάσω 700 ευρώ το σπίτι που θα έπρεπε να τον νοικιάσω 1100, με συμφέρει να τα δώσω και μπροστά. Έδινε μπροστά τα χρήματα και ο ιδιοκτήτης τα κρατούσε. Γι' αυτό κατηγορείται. Ρία, δείξε μας λίγο αυτό το σπίτι τώρα για να καταλάβουμε πάνω κάτω γιατί μιλάμε και μετά να δούμε και τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα. Πράγματι βρισκόμαστε στο επίμαχο διαμέρισμα. Είναι διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Αγία Παρασκευή, πολύ κοντά σε μετρό, σε φούρνους, σε χώρους αναψυχής. Όπως θα δείτε, είναι ένα μεγάλο διαμέρισμα. Είναι 170 τετραγωνικά. Έχει δύο σαλόνια, έχει δύο μπάνια και τρεις κρεβατοκάμαρες. Ένα εξαιρετικό και διαμέρισμα. Μεγάλο δηλαδή... μπαλκόνι, όπως θα δείτε. Είναι... Ναι, είναι ένα από τα καλά διαμερίσματα, έτσι. Μεγάλες βεράντες. Η τιμή, όπως μας έχουν πει, είναι περίπου... Η τιμή περίπου κυμαίνεται από τα 1.000 έως τα 1.500 ευρώ. Πράγματι, όμως, ήταν πολύ μικρότερο το ποσό το οποίο ζητούσε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Πρέπει να σου πω ότι, όπως μας είπε, το συγκεκριμένο σπίτι θα βγει σε πληστηριασμό το Μάιο. Γιατί έχει χρέη ο άνθρωπος μετά την απόλυσή του που είχε από τη Βουλή. Τον έχω όμως εδώ κοντά. Ένα λεπτό. Ρία, πριν μιλήσουμε μαζί σας, θέλω λίγο για να καταλάβουμε πώς έχουν οι καταγγελίες να μιλήσουμε με μία από τις κυρίες οι οποίες καταγγέλουν αυτόν τον άνθρωπο που βλέπετε εδώ. Μία δηλαδή από τις 31 συνολικά γυναίκες και άνδρες που θεωρείται ότι έδωσαν προκαταβολή χωρίς ποτέ να μείνουν σε αυτό το σπίτι. Είναι η κυρία στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μήπως μπορούσαμε να τη δούμε και με εικόνα, γιατί με ένα τεχνικό πρόβλημα λίγο μας έχουμε. Ωραία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν θα πούμε ονόματα, γιατί τώρα δεν έχει σημασία. Εμείς τα όνομα της γυναίκας που το ακούσατε το έχουμε και όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, πείτε μας λίγο τη δική σας ιστορία με αυτό το διαμέρισμα. Εμάς η δική μας ιστορία ξεκινάει το Μάρτιο του 2023. Είδαμε την αγγελία του διαμερίσματος στην Χρυσή Ευκαιρία στο site μέσω ενός μεσητικού. Οπότε καλέσαμε στο. Όπως συνηθίζεται τέλος πάντων, καλέσαμε στο μεσητικό. Ένα λεπτό, επειδή δεν έχετε πρόβλημα να πείτε το όνομά σας, άρα να το πούμε τώρα. Είναι η κυρία Πέπα που μας μιλάει, γι' αυτό βλέπετε και το όνομά της εδώ. Τι είπατε, τηλεφωνείτε, βλέπετε την αγγελία το Μάρτιο. Τι ενίκιο, τι τίμημα ζητούσε ο ιδιοκτήτης? 800 ευρώ το μήνα. 800 ευρώ από την έρευνα αγοράς που σίγουρα είχατε κάνει. Ήταν μια κανονική τιμή, μια ακριβή ή μια φτηνή τιμή? Όχι, ήταν μια πολύ καλή τιμή. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι ευκαιρία τέλος πάντων ή κάτι πολύ καλό. Μάλιστα, μάλιστα. Και τι για τα δεδομένα. Κλείσαμε κανονικά, μάλλον καλέσαμε στο μεσητικό, εκφράσαμε το ενδιαφέρον μας και είπε θα επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη το μεσητικό για να μας ειδοποιήσει πότε μπορούμε να το δούμε. Και έγινε κάτι πολύ άμεσα. Νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη μίλησα με το μεσητικό και Παρασκευή πρωί πήγα από κοντά, πάντα με τον μεσίτη, ας το πούμε. Είχαμε υπογράψει κανονικά τα χαρτιά για την αμοιβή τη μεσίτικη και πήγαμε στο σπίτι να το δούμε. Μου ήταν και ο ιδιοκτήτης εκεί κανονικά. Μας είπαν αν ενδιαφερόμαστε. Μόνος του ο μεσίτης πρότεινε στον ιδιοκτήτη αν υπάρχει δυνατότητα με την καταβολή τιμημάτων περισσότερων μισθωμάτων, τέλος πάντων, σαν προκαταβολή να γίνει κάτι καλύτερο. Εκείνος είπε ότι μπορεί να γίνει στα 700 ευρώ εφόσον καταβληθεί όλο το έτος.
Είπαμε και εγώ δηλαδή, επειδή ήμουν μόνη μου στην αρχή, λέω θα το επιβεβαιώσω όλο με τον σύντροφό μου και θα σας απαντήσω. Άρα εσείς πληρώσατε τελικά 8.400 ευρώ για αυτό το σπίτι. 9%. 12 μισθώματα και μία εγγύηση. Και μία εγγύηση. Δίνετε λοιπόν τον Μάρτιο 9.100 ευρώ για να έχετε αυτό το σπίτι για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο με αρχή από 1η Ιουνίου. Με αρχή από 1η Ιουνίου. Τι γίνεται μετά? Εμείς είχαμε δει τον ιδιοκτήτη τέλος πάντων από κοντά. Όλες οι συναλλαγές είχαν γίνει και το μισθωτήριο είχε ανέβει στο τάξη κανονικά τέλος πάντων. Και είχαμε πει θα μιλήσουμε αρχές Μαΐου που θα πλησιάζει τέλος πάντων η ημερομηνία της μετακόμισης, να δούμε πώς πηγαίνει και το άδειασμα του σπιτιού, τέλος πάντων όλες τις εργασίες. Γύρω στις 15, αν δεν κάνω λάθος, Μαΐου, μας είπε ότι θα είμαι και πιο σύντομα έτοιμος, δηλαδή όχι 1η Ιουνίου, για να σας διευκολύνω και εσάς. Για να το συντομεύσουμε. Τελικά στο σπίτι δεν μπήκατε ποτέ. Γιατί? Γιατί όταν άρχιζε να μας αναβάλει την μετακόμιση από μέρα σε μέρα, από τις 20 έγινε 23, από 23-25, βάλαμε και εμείς κάποιους γνωστούς να ρωτήσουν τι συμβαίνει. Μας είπαν ότι πρόκειται για απάτη. Μάλιστα. Ότι ο κύριος αυτός έχει και λοιπά. Και εμείς ωστόσο, συμβουλευόμενοι και κάποιοι δικηγόρος, μας είπαν ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Από αυτά τα 9.100 ευρώ, σας γύρισε κάποια χρήματα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού? Ναι, βέβαια. Έγιναν κάποιες ιστορίες τέλος πάντων, μετάβαση στην αστυνομία, κάποιοι διακανονισμοί. Με το σκεπτικό ότι θα μας δίνει 1.000 ευρώ κάθε 10 μέρες για να μας ξεχρεώσει αρχές Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή τη στιγμή μας έχει δώσει 4.100 ευρώ. Σας έχει δώσει κάτι λιγότερο από τα μισά. Μέχρι τώρα. Ακριβώς. Κυρία Πέπα, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η ιστορία της κυρίας Πέπα, καταγεγραμμένη όπως ακούσατε και στην αστυνομία κλπ. Πάμε στη Ρία λοιπόν ξανά τώρα για να ακούσουμε τι λέει για όλα αυτά ο ιδιοκτήτης αυτού του σπιτιού που κατηγορείται ότι έκανε όλα αυτά που έκανε. Ο κύριος Βασίλης, λοιπόν, που πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι είχε και προβλήματα όρασης, έτσι. Θα μας δώσει τώρα τη δική του εκδοχή για όσα συμβαίνουν. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάκη. Καλησπέρα. Και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ναι. Λοιπόν, να τοποθετήσουμε λίγο το ζήτημα στη σωστή του διάσταση. Πρώτον, το διαμέρισμα είναι ένα μεγάλο ακίνητο, 170 τετραγωνικών, όπως είπαμε, όπως προείπε και η κυρία Τσοχαντάρη. Το οποίο μη γνωρίζοντας ακριβώς από μεσητικά γραφεία τις τιμές στην περιοχή, επειδή είχα κάποια οικονομικά προβλήματα λόγω της ευνίδιας απόλυσής μου από τη Βουλή και θα έρθω αργότερα σε αυτό, ήθελα λοιπόν να νοικιαστεί σε μια τιμή που να μπορώ να εισπράττω σίγουρα ένα ενίκιο. Έκανα λοιπόν το λάθος και τον νοικιάζα στα 700, 800, 900 ευρώ, σε όλες τις περιπτώσεις κάτω από 1.000 ευρώ. Δεύτερον, οι άνθρωποι που έρχονταν να δουν το σπίτι δεν ήταν άνθρωποι με την καλή έννοια, το λέω, της διπλανής πόρτας. Ήταν brokers, ήταν δημοσκόποι, ήταν δικηγόροι, ήταν δικαστές, ήταν μεγαλογιατροί, ήταν μηχανικοί. Να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, από αυτό το οποίο ξέρουμε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί είστε και δικηγόρος, έχετε και μια επιστημονική γνώση. Ένα σπίτι όταν το νοικιάζεις, το νοικιάζεις σε έναν. Εσείς αυτό το ένα σπίτι, το έχετε, φέρεστε να το έχετε νοικιάσει σε 31 ανθρώπους. Μισό λεπτό. Θα έρθω και σε αυτό να εξηγήσω ακριβώς τι είχε συμβεί. Υπήρχε πρόβλημα με τις ημερομηνίες, διότι μέσα στο σπίτι κατοικώ ο πατέρας μου και εγώ. Κατοικούμε οι δυο μας και η οικιακή βοηθός που έχουμε. Λοιπόν, και λόγω του επαγγέλματος και του δικού μου και του πατέρα μου, υπήρχαν κάποιες ημερομηνίες με δικαστήρια που γίνονταν. Μα να σας πω τώρα, ελάτε, απαντήστε μας. Απαντήστε μας στα ερωτήματα, γιατί πολλά λόγια χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Σας ξαναλέω, επειδή αυτό στα δικά μας μάτια δεν φαντάζει απάτη, φαντάζει καραπάτη. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι, αλλά δεν μπορώ να το εκφράσω αλλιώς. Ένας άνθρωπος έχει ένα σπίτι και θέλει κάπου να το νοικιάσει. Γιατί έχει ανάγκη, για όποιο λόγο θέλει, δεν μας ενδιαφέρει. Εσείς έχετε νοικιάσει αυτό το σπίτι 31 φορές και έχετε πάρει και λεφτά από τους ανθρώπους που το έχετε νοικιάσει. Έχετε κάποιο λόγο που το κάνετε πρώτα, αυτό? Να σας πω κάτι. Ότι από τους ανθρώπους. Όχι, ναι, έχω κάποιο λόγο. Οδηγήθηκα από την ευνίδια απόλυσή μου στη Βουλή. Διότι ένας άνθρωπος που είναι τυφλός με ολική αναπηρία 100% απολύθηκε ξαφνικά με ένα τεράστιο επιστημονικό. Με καταγγελίες απολύθηκατε εκεί από τη Βουλή. Αλλά ξαναλέω, μην πάμε εκεί. Ας μείνουμε στο σπίτι. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος. Ναι, στο σπίτι, να σας εξηγήσω όμως την αιτιότητα. 31 φορές νοικιάσατε το σπίτι για το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο ορισμός της απάτης είναι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Προσπαθούσα να βρω την κατάλληλη ημερομηνία. Για ένα χρόνο τους τον νοικιάζατε. Τα πλήρη στοιχεία των επιστροφών. Ναι, τους τον νοικιάζα για ένα χρόνο και κάποιοι όμως μου υπόσχονταν ότι θα μου δώσουν, αν τα αφήσω αυτή την τιμή, το σπίτι 5 ετών. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ποιος εξαπάτησε ποιον τώρα?
Α, έχετε και εξαπατημένο. Είδα έναν άνθρωπο μάλιστα με πρόβλημα όρασης. Προσφύγεται σε δικαιοσύνη. Βέβαια. Βέβαια. Τι λέμε. Φυσικά. Εννοείται. Οι άνθρωποι συγκεκριμένοι, η κυρία Πέπα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι, της έχω κάνει μια επιστροφή 4.180 ευρώ, ερχόταν στο σπίτι με βανδαλισμούς με το σύζυγό της, έκοβε το ρεύμα. Έτσι, έκοβε τα καλώδια, κλωτσούσε πόρτες, τους κυνήγησε η αστυνομία. Οι βανδαλισμοί και η βία είναι καταδικαστές, αλλά η γυναίκα αυτή σας έδωσε, όπως μας λέει, 9.100 ευρώ. Είναι έτσι, το αμφισβητείτε αυτό? Ναι, συμφωνώ. Αυτά τα 9.100 ευρώ σας τα έδωσε για να μείνει στο σπίτι σας? Όχι. Γιατί σας τα έδωσε? Ναι, μου τα έδωσε για να μείνει στο σπίτι. Μάλιστα. Το σπίτι όμως εκτίθεται σε κατάσχεση, σε πληστηριασμό. Πολύ ωραία. Ρωτάω λοιπόν πολύ απλά. Σπίτι, αυτά τα 9.100 ευρώ που εσείς πήρατε τον μήνα Απρίλιο από αυτή τη γυναίκα, Μάιο κάπου εκεί, Μάρτιο είπε ότι ήρθατε πρώτη φορά σε επαφή. Όχι, όχι, όχι. Τα πήρα το μήνα Μάιο. Το μήνα Μάιο λοιπόν. Ναι. Όταν λοιπόν δεν μπόρεσατε να τη δώσετε το σπίτι, για όποιο λόγο. Γιατί βρήκατε καλύτερο ενοικιαστή, για όποιο λόγο. Δεν έχει σημασία, δικό σας είναι ο λόγος. Γιατί δεν τη τα γυρίσατε πίσω, άνθρωπε μου? Διότι εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας που είχαν αναλωθεί. Μάλιστα. Άρα δηλαδή. Όταν θα πρέπει. Τις φάγατε τα λεφτά μας, λέτε. Ακούστε με. Ακούστε με, μισό λεπτό. Και το κάνατε σε άλλους 30. Πρώτα, δηλαδή, πώς το σκέφτεστε, αν ο καθένας που βρίσκεται σε μια οικονομική δυσπραγία και είμαστε 10 εκατομμύρια σε τούτη τη χώρα, φαντάζομαι από τα 10 εκατομμύρια, τα 9.990.000 σε οικονομική δυσπραγία είμαστε. Αν φερόμασταν όλοι όπως φέρεστε εσείς, τι θα γινόταν εδώ? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να μιλήσω κι εγώ. Έτσι. Βρέθηκα σε οικονομική δυσπραγία και οι άνθρωποι όμως εκμεταλλεύτηκαν έναν άνθρωπο και μάλιστα με πρόβλημα που τους έδωνε αυτή την ευκαιρία να νοικιάσουν αυτό το σπίτι και μάλιστα με σταθερό ενίκιο 5 χρόνων. Εκμεταλλεύτηκαν δηλαδή. Σας εκμεταλλεύτηκαν επειδή τους δίνατε χαμηλό ενίκιο και σας δώσαν τα λεφτά. Νοικιάζονται 400 ευρώ και 500. Εντάξει, ίσως δεν το καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Ωραία. Αν αισθάνεστε ότι σας εκμεταλλεύτηκαν κιόλας. Όχι, θέλω, πραγματικά θέλω να είναι ναι, κάτι που θέλω να, θέλω να σας εξηγήσω. Πρώτα-πρώτα λυπάμαι και κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια, ήδη έχω επιστρέψει 32.000, να επιστραφούν τα χρήματα στους ανθρώπους. Πόσα χρωστάτε δεν ξέρω συνολικά? Υπάρχει κάποια υπερβολή. Δεν εισέπραξα ποτέ αυτό το ποσό. Πόσα χρωστάτε συνολικά? Περίπου άλλες 30-35.000. Άρα δηλαδή για να νοικιάσετε αυτό το σπίτι για ένα χρόνο, εσείς συνολικά μαζέψατε καμιά 65.000 ευρώ. Σας εκμεταλλεύτηκαν. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν νοικιάσατε. Σας εκμεταλλεύτηκαν βαριά. Πολύ βαριά. Τώρα κάνετε μονόλογο. Είπα τώρα τι μονόλογο κάνω. Σοβαρολογούμε. Σοβαρολογούμε και το λέω, μιλώ σε δικηγόρο. Μου λέτε ότι είχα ένα σπίτι και εισέπραξα προκαταβολές για να το νοικιάσω 65.000 ευρώ. Και θεωρείτε ότι έχετε και δίκιο? Ο ορισμός της απάτης είναι αυτό που έχετε κάνει, κύριε. Δεν είναι. Ωραία. Να σας πω. Εσείς δεν εκτελείτε χρέη εισαγγελέα. Όχι. Έχετε δίκιο. Αυτά θα το κρίνει η εισαγγελία. Αλλά δεν μπορώ να αποστώ αυτά θα τα και αυτό που λέγεται λογική αν είναι και απάτη, αντίδραση. Αν είναι. Με συγχωρείτε, λοιπόν, αν μίλησα έντονα. Με συγχωρείτε. Όχι, ξέρετε κάτι. Ακούστε λίγο και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου και για το ύψος της. Αλλά δεν μπορώ να ακούω έναν άνθρωπο να λέει ότι είχα οικονομική δυσπραγία και να έχετε βυθίσει 30 ανθρώπους σε οικονομική δυσπραγία. Γιατί δεν είχα να σας τα δώσουν αυτά τα λεφτά, να σας τα χαρίσουν. Δεν ήταν σε αυτούς λείπουν αυτά τα λεφτά. Για να έχετε εσείς αυτή τη στιγμή 65 χιλιάρικα δικά τους χρήματα. Ήρθαν και εκμεταλλεύτηκαν εμένα να πάρουν ένα φτηνό ενίκιο. Μα ακούστε με, τι φτηνό ενίκιο? Να τους πάρετε τα λεφτά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ας κλείσουμε την κουβέντα εδώ, παρακαλώ. Πραγματικά. Όχι, δεν ήταν να τους πάρω τα λεφτά. Το ήταν λέω να έτσι βρούμε τις κατάλληλες ημερομηνίες. Μην κλείσουμε την κουβέντα, πρέπει να σας πω. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Πραγματικά. Είναι δηλαδή, ξεπερνάει κάθε όριο. Θέλω να πάμε στο θέμα Πισπυρίγκου αμέσως μετά, γιατί έχουμε και τον κύριο Γεωργακόπουλο εδώ, για να μην καθυστερήσουμε. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Αλλά επειδή όλοι άνθρωποι είμαστε, δεν μπορεί να τα ακούει κανείς αυτά και να μένει απαθής, ούτε να τα αντιμετωπίζει, λες και ακούει μια φιλολογική βραδιά με τσάι. 31 άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν δώσει αυτόν τον ίδιο, τον άνθρωπο που είδατε κατά δήλωσή τους, πάνω από 65.000 ευρώ, για να του νοικιάσουν το σπίτι. Και αισθάνεται ξαπατημένος ότι τον εκμεταλλεύτηκαν. Τι να πούμε. Λοιπόν, να πούμε το διαγωνισμό μας. Να πάρουμε μια ανάσα, να σταγιάρουμε λίγο, γιατί να πούμε ένα καλό νέο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτό είναι το καλό νέο που έχουμε εμείς για σας σήμερα. Ο διαγωνισμός μιας εκπομπής, αυτής που άρχισε στις 4 και 5,